Θα συζητήσουμε τι έγινε ακριβώς στη Βουλή με τον Γιάννη Λαγό, τον βουλευτή Πειραιά που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον καλημερίζω τώρα. Γεια σου, Γιάννη Λαγέ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σου μιλάω στον Ενικό γιατί εντάξει, οι συνεντεύξεις είναι καλό να έχουν ένα κλίμα, να μπορούν να γίνονται σε φιλικό επίπεδο. Δεν θέλουμε εξάρσεις και εντάσεις. Θέλουμε να κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση και να δούμε τι ακριβώς συνέβη εχθές. Λοιπόν, τι συνέβη εχθές. Εχθές νομίζω τα είδατε όλοι σας, έτσι και οι ακροατές σας θα τα έχουν δει από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Ήμουν στο βήμα της Βουλής, έλεγα τις απόψεις μου, οι απόψεις μου αυτές είναι. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Έλεγα λοιπόν την άποψή μου, δεν έβριζα κανέναν. Έλεγα ότι είναι πρόδοτος, αν αυτό θεωρείται ότι είναι υποτιμητικό για την ευρύση, να φροντίσουν να μην δώσουν το όνομα της Μακεδονίας μας, να φροντίσουν να πάρουν πίσω τα δύο παιδιά, τους δύο στρατιωτικούς μας που είναι αυτή τη στιγμή φυλακισμένοι εξαιτίας τους, και τότε θα πάψουμε να λέμε ότι είναι προδότες, να δεν κάνουν άλλα πράγματα. Όσο κάνουν αυτά, θα είναι προδότες. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είδαμε μία επίθεση από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ξηδάκης μαζί με άλλα 2-3 εκεί πέρα Pokémon από αυτά που ήταν μαζί του τα έφερε μέσα. Μπήκαν μέσα στην αίθουσα, ενώ ήταν έξω από την αίθουσα και ανέβηκε πάνω στο Προεδρείο. Εγώ να τονίσω για να το ακούσει ο κόσμος και να μαθαίνει τι γίνεται. Η ομιλία μου ήταν γύρω στα 5,5 λεπτά. Ο Πρόεδρος ούτε με είχε καλέσει στην τάξη, όπως γίνεται και με άλλους ομιλητές από άλλα κόμματα, ούτε μου είχε πει να διαγραφεί κάτι από τα πρακτικά, τίποτα. Με είχε αφήσει κανονικά να κάνω την ομιλία μου, γιατί ήταν μια ομιλία μπορεί μεν σε οξύ ύφος, η οποία όμως δεν έλεγε κάτι τρομερό, ούτε τους προκαλούσα, ούτε απευθυνόμουν σε αυτούς για να ζητάω την απάντησή τους. Και εκεί λοιπόν έρθε ο Ξηδάκης, ήρθε στο βήμα που μιλούσα, στα σκαλάκια δίπλα που ήταν, στα 2 μέτρα από μένα, και άρχισε να ορίεται και να φωνάζει. Και όπως ήταν φυσικό, δεν μπορούσα να συνεχίσω εγώ την ομιλία μου, διακόπηκε η ομιλία μου, πήγα εκεί πέρα, του είπα 2 κουβέντες που έπρεπε να του πω, για να τελειώνει η υπόθεση. Γιατί ήταν πολύ επιθετική κίνηση όμως. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό να τελειώσω αυτό. Yeah. Σέβομαι τον οποιονδήποτε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της απόψης του. Αλλά δεν θα σκύψω ποτέ το κεφάλι σε κανέναν και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να με φημώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Εφόσον λοιπόν ήρθαν εκεί πέρα, απείλησαν, έκαναν φασαρία. Κανονικά θα έπρεπε ο πρόεδρος της Βουλής, αν είχε στοιχειώδη αξιοπρέπεια, αλλά πού να βρεθεί από όλους εκεί πέρα το παρεάκι που είναι, να φέρει τον. Την ασφάλεια της Βουλής και να απομακρύνει αυτούς από την αίθουσα και όχι τον ομιλητή που ήταν στο βήμα, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή αυτό ήταν η διαδικασία. Πριν έγινε ένα μπάχαλο, όμως σηκώθηκε και έφυγα μόνος μου γιατί στα 5,5 λεπτά της ομιλίας μου τους είχα πει αυτά που ήθελα να τους πω. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδικασία. Αυτή η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι αλήτες που έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν με τα παιδιά τους στους τρομοκράτες. Τα οποία, αν κατά λάθος το ασυλλάβει κανένας αστυνομικός και γίνει καμιά προσαγωγή, τα αφήνουν ελεύθεροι με εντολές δικές τους. Αυτοί λοιπόν τολμούν να μας μιλήσουν εμάς. Λοιπόν, εμείς είμαστε στην Ελληνική Βουλή για να εκπροσωπήσουμε τον απλό Έλληνα πολίτη. Εγώ δεν έχω μπει στην Ελληνική Βουλή. Κανείς άλλος φυσικά, ούτε ο αρχηγός μας, ούτε κανείς από τους βουλευτές. Δεν μπήκαμε μέσα για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με αυτούς τους αλήτες που έχουν κατακλέψει την Ελλάδα. Μπήκαμε μέσα για να λέμε την πραγματικότητα, να ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού και εφόσον ο ελληνικός λαός μας δίνει την ψήφο. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα είμαστε άτεκτοι απέναντί τους. Θα τους τιμωρούμε όπου τους βρίσκουμε. Έχετε βρει τον τρόπο να ανεβάσετε τα ποσοστά σας? Τα ποσοστά μας δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τα ανεβάσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, με την ένταση, με την όξυνση. Ναι, έχουμε βρει τον τρόπο να τα ανεβάσουμε. Από την αρχή ήμασταν στο 0,0 και φτάσαμε τώρα να είμαστε αυτά τα ποσοστά τα διψήφια. Ο τρόπος είναι ένας. Να λέμε την αλήθεια και να μην ξεπουλάμε ποτέ τους ψηφοφόρους μας για αυτό που μας ψήφισαν στις αρχές. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται με ένταση, Γιάννη Λαγέ. Όταν ξεπουλάνε την πατρίδα μου, όταν δίνουν τα σύνορα της Ελλάδος, όταν δίνουν τους 2 Έλληνες στρατιώτες μας και δεν ασχολείται κανείς μαζί τους, όταν παίρνουν ένα δημοψήφισμα που η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου έχει πει όχι και το μετατρέπουν. Ναι, όταν ξεπουλάνε τα χριστιανικά ιδεώδη και την ορθοδοξία της πατρίδας μας με το έτσι θέλω, όταν έχουν φέρει 3 εκατομμύρια ελαφρομετανάστες, όταν όλα αυτά με ένταση. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από λόγια. Οι άνθρωποι είναι ζώα. Είναι σταλινικά ζώα, είναι μαρξιστές, έχουν την κουλτούρα αυτή στο αίμα τους, θέλουν να ισοπεδώσουν την πατρίδα γιατί αυτό είναι στο DNA τους. Δεν κατάφεραν να το κάνουν το 49, το 50 με το συμμορήτο πόλεμο που είχε συμβεί, γιατί τότε πήραν την απάντηση που τους άξιζε και προσπαθούν να το κάνουν τώρα με μελάνη και με υπογραφές και με στυλό. Λοιπόν, δεν θα τους επιτρέψουμε εμείς και καλούμε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή, να μας δώσει πολύ μεγάλα ποσοστά για να σταματήσουμε αυτούς τους εθνοπροδότες από αυτά που κάνουν. Υπάρχει όμως μια διαδικασία αυτή τη στιγμή που ακολουθείται στη Βουλή και δεν μιλάω, εγώ δεν μίλησα ποτέ για την ένταση, δεν έχω θέμα με την ένταση. Ένταση έχουμε δει και από άλλα κόμματα και χαρακτηρισμούς έχουμε δει. Από εσάς θα θέλαμε να αποφύγετε λίγο τους χαρακτηρισμούς γιατί ξέρετε ότι τώρα ενδεχομένως να αποβληθεί ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της συνεδριάσης. Είναι ένα μέτρο που εξήγηλε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Οβούτσης. Μετά τα επεισόδια τα δικά σας, μετά τα δικό σας επεισόδιο. Ο
πρόεδρος της Βουλής καλά θα κάτσει να κάνει και να κοιτάξει να είναι πραγματικά πρόεδρος της Βουλής και όχι ένας εγκάθετος κομματικός που είναι εκεί πέρα. Ο Βούτσης είναι ένας κομματικός εγκάθετος που αυτή τη στιγμή, κλέβοντας ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφο του ελληνικού λαού, γιατί άλλα έλεγε και άλλα έκανε, έχει αποσπάσει με κλοπή την ψήφο του ελληνικού λαού, με απάτη, έχει μπει πάνω και ο Βούτσης και οι υπόλοιποι ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κάποια πόστα που ούτε θα τα ξαναδούν ποτέ στον ύπνο τους. Οπότε τώρα τρέχουν να προλάβουν ό,τι είναι να προλάβουν να κάνουν από το απίθμενο κόμπλεξου που έχουν εις βάρος της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, ο Βούτσης καλά θα κοιτάξει όταν μπαίνουν οι Ρουβίκονες μέσα στη Βουλή, να κοιτάξει να μην παίρνει τηλέφωνα τον Τόσκα για να τους αφήσουν ελεύθερους. Γιατί μήπως φοβήθηκε ότι θα ήταν και το δικό του παιδί που θέλει να μάλλουν εκεί πέρα μέσα, ή οι δικοί τους εκεί πέρα, τους Κουρλέτη, τον άλλον υγεί τους που είναι. Λοιπόν, καλά θα κάνουν να κάνουν τη δουλειά τους και καλά θα κάνουν να σεβαστούν αυτό που πρέπει να σεβαστούν. Αν λοιπόν κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί, ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανέβηκαν με το έτσι θέλω, προσπαθώντας να διακόψουν μια ομιλία ενός εκλεγμένου βουλευτή. Σας είπα, ίσως να έχουν μάθει διαφορετικά παλιότερα και να τους παίρνα γι' αυτό. Εδώ στη Χρυσή Αυγή δεν περνάνε αυτά τα πράγματα. Και σε μένα δεν περνάει. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ να διακόψω ομιλία άλλου. Δεν έχω ενοχλήσει ποτέ κάποιον όταν στο βήμα. Και μας λέει 1000 πράγματα που εγώ διαφωνώ σε αυτά που λέει. Δεν τον έχω διακόψει ποτέ και προκαλώ όποιον έχει άλλη άποψη, άλλη εντύπωση, να βρει ένα περιστατικό που εγώ έχω κάνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Όμως σας έχω πει και πάλι ότι δεν μπορεί να υποκύψω σε κανένα. Δεν τους φοβήθηκα όταν με πηγαίνανε φυλακή με τον αρχηγό μου και με τους συναγωνιστές μου. Τι θα τους φοβήθω τώρα, επειδή θα μου κόψει το μισθό. Και εδώ επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, κύριε Τσέλα, το γεγονός ότι είναι στα ελληνικά αποβράσματα, έτσι τους χαρακτηρίζω εγώ, γιατί στη τελική, αν κρίνουν με λανθασμένο φυσικά τρόπο το κρίνουν, δεν το συζητάμε, ότι υπέτειος ήταν ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής, πρέπει να τιμωρηθεί ο ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Τι δουλειά έχει να τιμωρηθεί ο αρχηγός μου, οι υπόλοιποι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, από πού και πού? Κάποιοι δεν ήταν παρόντες, κάποιοι καν ήταν μέσα στην αίθουσα και είδατε ότι αυτό δεν το είπε κανείς δημοσιογράφος. Η πτέρυγα της Χρυσής Αυγής, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, είδατε πόσο ήσυχοι ήταν οι άνθρωποι και πόσο δεν επενέβησαν καθόλου στο επεισόδιο. Σκέφτεστε να σηκωνόντουσαν και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, θα γινότανε. Είδατε λοιπόν απόλυτη ησυχία από την πλευρά των βουλευτών μας. Κάτσαν οι άνθρωποι εκεί, έστω και αγανακτισμένοι που ήταν, και από εκεί πέρα το θέμα το έλυσα εγώ, όπως έπρεπε να το λύσω. Για να σας πω και κάτι, δεν ήθελα να γίνει φασάρια. Και αυτό να γίνει ξεκάθαρο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί αν ήθελα, ένα χαστούκι θα του δίνα του ξυδάκι και θα ξανακαθόταν στα έδρανα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό. Και οι χαρακτηρισμοί και όλες αυτές οι ενέργειες που θα μπορούσατε να κάνετε, θα μπορούσατε να αποφύγετε χθες αυτό το επεισόδιο. Θεωρείτε ότι ήταν λάθος σας η έξαρσή σας και αυτό όλη η επανάσταση που έγινε μετά εκεί, η Χαύρα Ιουδαίων? Ευχαριστώ το Θεό που μου δίνει τη δύναμη να συνεχίζω να κάνω τέτοια. Λάθος. Λάθος απέναντι στους προδότες που τους λέω προδότες. Όχι, όχι. Είναι προδότες, θα συνεχίσω. Αν θέλουν αυτοί να μην τους αποκαλούμε έτσι, να κάνουν πράγματα υπέρ της Ελλάδος και εμείς, εγώ δίνω την υπόσχεσή μου ότι δεν θα τους ξαναπροδώσω ούτε προδότες ούτε τίποτα. Αν κάνουν πράγματα υπέρ της πατρίδος μας. Μα οι άνθρωποι όταν ξεπουλάνε πατρίδα και θρησκεία, δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω μέσα και να χαργεντίζομαι μαζί τους. Αν είναι δυνατόν. Και σας λέω και πάλι ότι ούτε όχι, να χειροδικήσω. Χωρίς χαρακτηρισμούς μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πολύ πιο άνετα και να πεις αυτά που θες να πεις. Κύριε Τσέλα, είναι επίοικοι οι χαρακτηρισμοί που λέμε στο κοινοβούλιο. Αυτά που έχουν συμβεί εις βάρος της Χρυσής Αυγής θα γραφεί ένα βιβλίο κάποτε και θα τα διαβάζουν οι επόμενες γενιές και δεν θα πιστεύουν ότι έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Εγώ ακούγοντας την ομιλία σου, Γιάννη, τώρα θα μιλάμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό? Στον ελληνικό. Στον ελληνικό. Ναι, στον ελληνικό. Και εσύ όμως στον ελληνικό, γιατί εγώ μιλάω στον ελληνικό, εσύ στον πληθυντικό. Λοιπόν, ακούγοντας την ομιλία σου, είδα ότι ήταν προκλητική ως εκεί που δεν πήγαινε, ήταν σαν να το επιζητούσε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, ήταν καταρχήν η ομιλία μου τελειώνει στο 10 δευτερόλεπτο. Και λαμόγια τους είπες. Ναι. Και λίγα τους είπα. Να δεις πόσα άλλα ήθελα να τους πω και σέβομαι το χώρο εκεί και δεν λέω και τα άλλα που θέλω. Λίγα τους. Συγκρατούμε που τους λέω μόνο αυτά. Τι είδα, τι είπα τα λαμόγια και τους απαταιώνες και προδότες και παρεξηγήθηκαν. Αυτό άλλωστε, πριν από λίγες μέρες, είχε στείλει μια επιστολή, όπως άκουσα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο να το αναφέρεις πάλι, ότι έστειλε μια επιστολή, στείλαν μια επιστολή οι παμακεδονικές οργανώσεις και τους αναφέρουν ακριβώς έτσι τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, τι, δεν καταλάβω. Εμείς εκφράζουμε αυτό που λέει η ελληνική κοινωνία. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Α, και κάτι άλλο, μια παρένθεση. Αυτοί στα χρόνια των μνημονίων, όταν ψηφιζόταν οι απέσχυντοι αυτοί νόμοι εις βάρος της Ελλάδας, τα μνημόνια που μπήκαμε σε αυτό το τεράστιο τούνελ, αυτοί φωνάζανε για προδότες, για κρεμάλες που θα στηθούν στο Σύνταγμα, προκαλούσαν και προσκαλούσαν τον κόσμο να βγει έξω και να τους γιαουρτώνει όπως τους βρίσκει. Δεν τα κάνανε αυτά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα. Είχε γίνει τότε κάτι.
ή του είχαν υποβάλει η Σιλίδιν από την έψω του κοινοβουλίου. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ εγώ να πω τον προδότη. Θα τον λέω όσο έχω τη δύναμη τη φωνή και όσο ο ελληνικό λαό με στέλνει εκεί πέρα. Ναι, αλλά ο ελληνικό λαό σα έστειλε για να παρίσταστε, να βρίσκεστε στι συνεδριάσει. Αν σα αποβάλουν τώρα ω μέτρο, δεν θα είσαστε, δεν θα υπηρετείτε ο εθνικό σκοπό που πήγατε εκεί. Άκουσε κάτι, Θοδωρή, για να το ξέρει και ο κόσμος και να το γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα άρθρο του κώδικα της λειτουργίας της Βουλής. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτές, επαναλαμβάνω και πάνε, σταλινικές αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, οι οποίες όμως υλοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη και όλων των υπολείπων κομμάτων, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί όλοι όσοι είναι στο Κοινοβούλιο είναι μια δημοκρατική δικτατορία, η οποία είχαν μάθει επί 43 χρόνια να μην δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, να τρώνε και να πίνουν εισηγείαν του κορόιδου, όπου κορόιδε ο ελληνικός λαός, να κάνουν σπιταρώνες, βίλες, να παίρνουν πολυτελή αυτοκίνητα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να τα βάζουν στις τράπεζες. Έτσι είχαν μάθει. Λοιπόν, αυτοί θέλουν να συνεχίσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι αποφάσεις λοιπόν που παίρνουν δεν βασίζονται πουθενά. Όπως δεν βασίζεται πουθενά το η τρίτη πολιτική δύναμη να μην έχει αντιπρόεδρο στο ελληνικό κοινοβούλιο, στο Προεδρείο. Δεν έχει αντιπρόεδρο η τρίτη δύναμη. Δεν έχει. Δεν έχει η τρίτη δύναμη και έχει η 8η. Η 7η και η 6η. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Δεν υπάρχει καμία δημοκρατία. Εμείς τη δημοκρατία τη σεβόμαστε. Εφόσον υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες πραγματικές, η Χρυσή Αυγή τη σέβεται. Όμως εδώ δεν υπάρχει καμία δημοκρατία. Υπάρχει μια δημοκρατική δικτατορία, επαναλαμβάνω και πάλι, η οποία ψηφίζει, αποφασίζει βάσει των συμφερόντων της. Και γι' αυτό, ενώ έχουν αποδειχτεί εκατοντάδες σκάνδαλα, χιλιάδες σκάνδαλα θα μπορούσα να πω, δεν υπάρχει κανείς στη φυλακή. Και βλέπετε και τώρα ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ που του παρουσιάστηκε ένα θείο δώρο από το FBI με την υπόθεση Νοβάρτης, με τόσα άτομα που εμπλέκονται με αδιάστα στοιχεία, δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα. Ή γιατί δεν θέλουν, γιατί είναι το παρεάκι μαζί και φοβούνται και αυτοί μετά τι θα επικρατήσει, είτε γιατί είναι παντελώς άσχετοι. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που αλλάζει 17 ονόματα σαν τους λοποδίτες, και ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και τα υπόλοιπα κόμματα είναι μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα εκεί. Τρώνε, πίνουν και στα παλιά τους τα παπούτσια, αν ο Έλληνας πολίτης έξω δεν έχει να πάρει γάλα στα παιδιά του. Πάμε λίγο στα εθνικά θέματα, Γιάννη Λαγέ, να συζητήσουμε λίγο, να δω την άποψή σας. Θεωρείτε ότι έχουμε συμμάχους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Ρωσία? Δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν έχουμε συμμάχους αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν ευθύνεται μόνο φυσικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα τρία χρόνια. Έχει μεγάλο μερίδιο, αλλά δεν είναι μόνο υπεύθυνοι αυτοί. Δυστυχώς είμαστε απομονωμένοι με τις παλινδρομίες που κάνουν οι κυβερνώντες τόσα χρόνια. Δεν είμαστε, ούτε οι Αμερικάνοι μας στηρίζουν επί της ουσίας, ούτε οι Ευρωπαίοι μας στηρίζουν επί της ουσίας, ούτε οι Ρώσοι μας στηρίζουν επί της ουσίας. Είπαν, δικό σας θέμα, παιδιά, λύστε το. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Έτσι. Βέβαια, τώρα πήρε θέση η Μέρκελ. Έστειλε μια επιστολή για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται φυλακισμένοι, εχμάλωτοι των Τούρκων, γιατί εχμάλωτοι είναι όταν μια φορά στολή. Μια τυπική κίνηση, θα μου επιτρέψει το δωρά να πω ότι ήταν μια τυπική κίνηση που έκανε προς ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επειδή η Τουρκία έχει προκαλέσει όλους αυτούς. Δηλαδή, αν η Τουρκία ήταν λίγο πιο έξυπνη και δεν προκαλούσε και τους Γερμανούς και τους Γάλλους και τους Ολλανδούς και τους οποιουσδήποτε και ήταν μόνο με την Ελλάδα, δεν θα ασχολείται κανείς. Επειδή η Τουρκία έχει κάνει τραγικά λάθη στην εξωτερική της πολιτική και με τους υπόλοιπους, εκεί γι' αυτό και η Μέρκελ έκανε μια τυπική επιστολή. Απευθύνε κάλεσμα ο Πούτιν τώρα στον Τσίπρα. Το βλέπεις αυτό σαν ευκαιρία, έτσι, να αποκτήσουμε ένα έρισμα? Το βλέπω σαν μια ευκαιρία, το βλέπω σαν μια πολύ καλή γέφυρα που πέφτει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αξιοποιηθεί, θεωρείς? Για άλλη μια φορά δεν θα προχωρήσει τίποτα, γιατί ο Τσίπρας είναι έρμεο, είναι πραγματικά δεμένος πίσω από το άρμα της Γερμανίας και των Ευρωπαίων τοκογλύφων. Αυτό είναι δεδομένο, θα το θυμηθείς, θα το δεις στην πορεία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Τσίπρας. Για να παραμείνει στην εξουσία, για να παίρνει αυτά τα τραγικά δάνεια που παίρνουμε συνεχώς κάθε τρεις και λίγο, σαν τη δόση μας και τη δόση μας που λέει, λες και είμαστε ναρκωμανείς. Και για να κρατιέται στα έδρα. Την οποία δεν εξουσίας την παίρνουμε. Δηλαδή ψήφισαν οι Γερμανοί και είπαν ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι στα χαρτιά, εμείς δεν ψηφίζουμε να. Ακριβώς. Θα τους κάνουν να σέρνονται για άλλη μια φορά μέχρι την τελευταία στιγμή, θα υπογράψουν ότι τους πούν, θα συμφωνήσουν για ό,τι πούν. Γι' αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει ένα ελεύθερο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Και όποιος το πιστεύει αυτό είναι πραγματικά αφελής, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα υποτακτικό κράτος, όχι τώρα επαναλαμβάνω, εδώ και δεκαετίες, το οποίο σέρνεται πίσω από διεθνείς τοχογλύφους. Αυτό είναι δεδομένο. Για να αντέξει κάποιος να κόψει αυτό το γόρδιο δεσμό, έτσι, για να σου κόψει τα δεσμά αυτά, θα πρέπει να είναι
πολύ πιστός αυτά που κάνει. Θα πρέπει να έχει εξηγήσει από την αρχή την ιδέα του και την άποψή του στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να έχει ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες για το τι πορεία θα ακολουθήσει, να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και να είναι συγκεκριμένος και σκληρός στη γραμμή που θα χαράξει και που θα προχωρήσει. Ο Τσίπρας δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Εδώ ο Τσίπρας κοροϊδεύει, έτσι, και ο Καμένος και η υπόλοιπη συγκυβέρνηση, προκειμένου να παραμείνουν ακόμα 2 μήνες, 5 μήνες στην εξουσία όσο μπορέσουν. Και να τονίσω ότι αυτό θέλουν να το κάνουν όχι έτσι, μόνο για να γυνάτι να το πω. Θέλουν να το κάνουν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ πρέπει να το προσέξει όλος ο ελληνικός λαός αυτό, στείνει καθεστώς, 3 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση, στείνει κρατικό μηχανισμό δικό του. Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα, φανταστείτε ότι... Μέσω των προσλήψεων, ναι. Ορίστε. Μέσω των προσλήψεων. Μέσω των προσλήψεων, μέσω των ρουσφετιών, μέσω των επιθέσεων που κάνει στη δικαιοσύνη, προσπαθώντας να βάλει μόνο δικά του άτομα να περάσουν μόνο δικές τους γραμμές. Εδώ είδατε, χθες βγήκε προχθές μια απόφαση από το ΣΤΕ και βγήκε ο Γαβρόγλου. Το λέω αυτό για τους συνταγματικούς και για τους αυτούς που σέβονται το σύνταγμα της πατρίδας μας και το δίκαιο. Και βγήκε ο Υπουργός λοιπόν και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει η απόφαση, λέει, του ΣΤΕ. Αυτό που μίλησε για τα βιβλία. Όχι μόνο αυτό, το πήγε και παραπέρα. Εμείς λέει θα κάνουμε τα σχολεία, αυτό το μάθημα θα κάνουν και τα βιβλία λέει αυτό το κομμάτι θα κάνουν. Κατηγόρησε το ΣΤΕ ότι υιοθετεί ακροδεξιά λογική. Ναι, καλά, αυτό είναι το μόνος εφιάλτης τους, δεν τους παρεξηγώ σε αυτό. Οι άνθρωποι, το Γαβρόλι το βλέπετε πως είναι τώρα και το Φίλι και όλους αυτούς. Αν βγουν έξω πουθενά σε κάποια να προχωρήσουν, να πάνε να πιουν έναν καφέ πουθενά, θα πάει να κάτσει ένα ζήτημα τους να μιλήσει. Οι άνθρωποι είναι προβληματικοί, ειλικρινά δηλαδή το λέω αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι όμως. Αλλά σας λέω ότι στείνει ένα βαθύ κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ, βαθύ κράτος, το οποίο λίγοι το αντιλαμβάνονται και γι' αυτό θέλουν να παραμείνουν όσο περισσότερο μπορούν στην εξουσία. Μέρα με τη μέρα στείνουν κράτος. Αυτό πρέπει να το προσέξει όλη η ελληνική κοινωνία και πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Πρέπει να φύγουν μία ώρα αρχίτερα. Την ώρα που εσύ λοιπόν ζητούσες την κατάρριψη ενός αεροπλάνου που θα κάνει παραβίαση τουρκικού τουρκικά F-16 παρενοχλούσαν τον αρχηγό ΓΕΣ στην Ρόδο σε ένα Σινούκ. Βέβαια λέει τώρα το ΓΕΑ, λέει ότι δεν υπήρξε κάτι τέτοιο γιατί είχαν λοκαριστεί από τα F-16 τα ελληνικά. Γενικότερα πάντως υπάρχει μια κινητικότητα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε πόλεμο? Γιατί αν ρίξουμε ένα F-16 είναι σίγουρο ότι θα πάμε σε μια σύραξη μετά, πολεμική σύραξη. Είναι έτοιμη η κοινωνία, μισό λεπτό να σου ολοκληρώσω το ερώτημα. Είναι έτοιμη, Γιάννη Λαγέ, η κοινωνία να πάει σε πόλεμο? Εδώ υπάρχουν συνεντεύξεις νέων ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι αν γίνει πόλεμος δεν θα πάμε να πολεμήσουμε. Υπάρχει η μερίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ που λένε ότι αν τιμωρηθεί η ομάδα εμείς δεν θα πολεμήσουμε για την Ελλάδα. Εντάξει, αυτές είναι κάτι θλιβερές μειοψηφίες, έτσι. Εγώ δηλαδή και με αυτό με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι αυτό το πράγμα εκπροσωπεί και απηχεί στην δυτική πλειοψηφία των ΠΑΟΚ ή των οπαδών, αν είναι δυνατόν. Η συντηρητική πλειοψηφία είμαι βέβαιος ότι μάχονται για το όνομα της Μακεδονίας και ότι θα αγωνιστούν. Δεν το συζητάμε αυτό. Και ό,τι διαφορές και να έχουμε μεταξύ μας, ό,τι πολιτικές αντιπαραθέσεις να έχει ένας με τον άλλον, οι Έλληνες έχουν δείξει, είναι ένας ιδιόμορφος λαός. Σε εθνικά ζητήματα βάζουμε την πατρίδα μας πάνω απ' όλα. Και έτσι πρέπει να είναι και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Τώρα, κάποιους αλήτες εκεί πέρα, αναρχικούς που μπορεί να είναι στους συνδέσμους των οπαδών, οι οποίοι δηλώνουν κάποια τέτοια πράγματα, αυτούς πραγματικά δεν τους λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου και αν θέλουν να μην συμμετάσχουν καθόλου, δεν μας πειράζει καθόλου. Όμως, αυτοί δεν απηχούν το στο 1% του κόσμου των οπαδών του ΠΑΟΚ ή του ΆΡΙ ή των υπόλοιπων ομάδων και όχι μόνο της Μακεδονίας, αλλά φυσικά και όλης της Ελλάδας. Λοιπόν, έλεγε η Κανέλη, θα σου βάλω λίγο ακόμα ένα ερώτημα για να το έχεις όλο μαζί. Έλεγε η Κανέλη προχθές λοιπόν σε μια συνέντευξη ότι η ενημέρωση που είχαν από τον Κοντζιά είναι ότι τα πράγματα είναι άσχημα. Την έδωσε τη συνέντευξη στο Sky πριν από 3 μέρες, στις 19 του μήνα. Λοιπόν, και είπε ότι τα πράγματα είναι άσχημα και φοβάμαι ότι υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση στις προκλήσεις της Τουρκίας. Φοβάμαι ότι πάμε σε κάτι πολύ θερμό, ίσως παραπάνω από ένα θερμό επεισόδιο. Και ρωτήθηκε τότε από τους δημοσιογράφους αν πάμε σε πόλεμο. Το υιοθετείς? Το ασπάζεσαι? Κοίταξε, εγώ σου λέω και πάλι. Αν αυτά λέει ο Κοντζιάς τώρα, εμείς τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν είχαμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις από τότε, τα πράγματα θα είχαν τελειώσει. Οι Τούρκοι είναι θρασίδηλοι. Οι Τούρκοι προχωρούν όσο βλέπουν τους παίρνει. Αν εμείς είχαμε φερθεί όπως έπρεπε να φερθούμε, τα πράγματα θα είχαν τελειώσει και δεν υπάρχει θέμα ούτε πολέμου ούτε οτιδήποτε. Όταν προασπίζεσαι τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, τα εδάφη της πατρίδας σου, τι πρέπει να πει πόλεμος? Οπότε για να μην γίνει πόλεμος, αν μας ζητήσουν τη Σάμμο και τη Χίο, έτσι, ας τα δώσουμε. Τι να κάνουμε πόλεμο με τους ανθρώπους τώρα? Ναι, αλλά έχει πει ο ίδιος ο Κοντζιάς ότι δεν είμαστε έτοιμοι για πόλεμο και ότι αν πάμε σε πόλεμο θα χάσουμε.
Γιατί να μην είναι έτοιμη η Ελλάδα? Αν δεν είναι έτοιμη η Ελλάδα για πόλεμο, εγώ πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες, μπορούμε να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, μπορούμε να πιστεύουμε τα εδάφη μας, και είναι ντροπή να λέει ο Κοτζιάς και οι υπουργοί αυτοί θυμούν στην κυβέρνηση ότι δεν είναι έτοιμοι. Δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα στις τάξεις και των Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά και του απλού Έλληνα πολίτη, και αυτό είναι απαράδεκτο. Όχι, ο Έλληνας είναι έτοιμος και να πολεμήσει και να αμυνθεί. Δεν πάμε να κάνουμε κάποια αδικία, δεν πάμε να πειράξουμε αθώους ανθρώπους, δεν πάμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχόμαστε μέσα στην πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει το μισό Αιγαίο με τα καραγιοζηλίκα των Σιριζέων, όταν έλεγε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Αυτά έλεγε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, έτσι, πριν από 3 χρόνια όλα αυτά. Μετά έλεγε στα 18 του. Λοιπόν, όταν ο Κοτζιάς βλέπουμε ότι σέρνεται από εδώ και από εκεί και είναι έτοιμος να συμφωνήσει με ό,τι του πουν. Όταν ο Καμένος, ο μοναδικό που κάνει να φοράει ένα τζάκετ και να κάνει, ξέρω εγώ, τον αεροπόρο ή το βατραχάνθρωπο. Αλλά όταν συλλαμβάνονται τα παιδιά μας πάνω να μην κάνουν καμία κίνηση, τη στιγμή που εγώ να σας πω σε αυτό το κομμάτι, όταν συνελήφθησαν τα δύο παιδιά, όταν αρπάχθησαν μάλλον, γιατί εγώ θεωρώ ότι τους έχουν αρπάξει, η ελληνική κυβέρνηση δεν υπήρχε για 4 μέρες, δεν υπήρχε καμία δήλωση. Και βγαίνει εν συνεχεία ο Καμένος και τι λέει? Λέει, υιοθετεί ακριβώς την άποψη των Τούρκων. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν συλληφθεί σε τουρκικό έδαφος. Δεν είναι σαν να τους λέει φυλακίστε τους για όσο θέλετε. Ξέρετε τι πρέπει να γίνει εκείνο το βράδυ? Να έχουν συλληφθεί χωρίς να πάρει κανείς να πάρει τίποτα 7-8 Τούρκοι. Να τους έχουμε πάρει από αλλού και να τους ανταλλάξουμε κανευγάν και να τελειώσει η υπόθεση. Όταν η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν είναι τόσο υποτακτική, βέβαια δεν είναι έτοιμη. Και ξέρετε γιατί δεν είναι έτοιμη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κοτζιά? Γιατί ο Κοτζιάς, ο Τσίπρας και η συναυτό δεν είναι όχι έτοιμοι, δεν είναι διατεθειμένοι να χύσουν σταγόνα αίμα για την πατρίδα μας. Όταν αυτοί έχουν υπηρετήσει στο ναυτικό και δεν έχουν ανέβει καν σε πολεμικό πλοίο, ήταν στο σπίτι τους, όταν η θητεία τους όλοι είναι λουφαδόροι σε ένα γραφείο να βάζουν σφραγίδες μόνο, δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν τίποτα για την πατρίδα. Καταλάβατε τι γίνεται? Εκεί είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αν γίνει κάτι, μπορεί και κάτι να χάσουμε. Μπορεί και κάποιοι από εμάς να έχουμε επισυνέπειες. Όμως, βάζεις αυτά πάνω για το καλό του ελληνικού έθνους. Αλλά αυτοί δεν τις ξέρουν αυτές τις λέξεις. Τι είναι το ελληνικό έθνος? Τι είναι ο χριστιανισμός και η ορθοδοξία για αυτούς? Τίποτα. Καινές λέξεις τις οποίες δεν τις σέβονται. Ο ελληνικός λαός τις σέβεται και το απέδειξε με τα 2 τεράστια συλλαλητήρια που έκανε για τη Μακεδονία μας. Είδατε ότι οι Έλληνες δεν βγήκαν έξω για οικονομικούς λόγους που θα μπορούσαν και που ίσως θα έπρεπε να έχουν βγει και για αυτά τα ζητήματα που έχουν γίνει και που τους έχουν πειράξει στο πορτοφόλι τους. Όμως είδατε ότι για τα εθνικά ζητήματα σύσσωμη ελληνική κοινωνία βγήκε έξω. Αυτό τους Σιριζαίους τους πειράζει πάρα πολύ, τους αριστερούς. Τους πειράζει, τους ενοχλεί πολύ ότι ο Έλληνας αντιδράει για τα εθνικά του ιδεώδη. Τελικά εχθρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Δημοκρατία, ποιος? Κοιτάξτε, όταν λέω ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, απευθύνομαι σε αυτούς που είναι στην κυβέρνηση. Σας το είπα πριν από λίγο, το λέω και πάλι, το έχω ξαναπεί και σε παλιότερες δηλώσεις μου. Είναι μία κλίκα όλοι αυτοί. Είναι εχθροί ή αντίπαλοι, Γιάννη? Είναι μία συνωμοταξία δίθεν αντίπαλοι, είναι οι άλλες όψεις του ίδιου νομίσματος. Ένα παρεάκι το οποίο, επαναλαμβάνω και πάλι, 45 χρόνια, 44 χρόνια έχει λαιλατίσει την Ελλάδα. Γιατί πώς έφτασε η Ελλάδα και να χρωστάει και ο στρατός της με αυτά που λένε αυτοί να μην είναι έτοιμος και τους αξιωματικούς να συλλαμβάνουν, πώς έφτασε? Από τις διακυβερνήσεις όλων αυτών. Δεν έφτασε έτσι η Ελλάδα εδώ πέρα. Δεν φταίει επειδή ένας άνθρωπος δούλευε στο περίπτερό του ή ένας άλλος άνθρωπος ήταν στον ιδιωτικό τομέα και εργαζόταν ή στο δημόσιο τομέα. Φταίει από τη συμπεριφορά τη δική τους. 45 χρόνια, σας λέω και πάλι, έχουν κατακλέψει το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, είναι μία παρέα και το λένε και οι ίδιοι κιόλας. Και η μοναδική φωνή αντίστασης και αντίδραση που τους ενοχλεί πραγματικά και το βλέπει κάθε μέρα ο ελληνικός λαός είναι η Χρυσή Αυγή. Μόνο αυτή βγαίνει με στοιχεία και τους τα λέει όλα αυτά. Και να ξέρετε κάτι άλλο. Φοβούνται και κάτι άλλο. Δεν φοβούνται τη λέξη προδότες που τους λέμε τώρα εμείς ή κάποια στοιχεία που βγάζουμε. Φοβούνται ότι αυτά εμείς τα εννοούμε. Και ότι αν μας δοθεί η δυνατότητα, εμείς θα τα πραγματοποιήσουμε αυτά. Και στο σκαμνί θα καθίσουν και φυλακοί θα μπουν και τα κλεμμένα θα γυρίσουν πίσω. Και αν παρελπίδα τελικά δοθεί και το όνομα της Μακεδονίας μας, θα στηθούν και ειδικά δικαστήρια για σχάτη προδοσία. Αυτά θα τα κάνει η Χρυσή Αυγή. Και ξέρουν ότι αυτό το εννοούμε και αυτό τους πειράζει. Οι δάλους μεταξύ τους βρίζονται και ξέρουν, επειδή ένας δεν τα λέει με τον άλλο, τα κάνουν για επικοινωνιακό σοου μετά. Μετά από 5 λεπτά είναι στο καφενείο της Βουλής και πίνουν μαζί καφέδες οι απατεώνες. Έχει πάρει δάνεια η Χρυσή Αυγή? Η Χρυσή Αυγή δεν παίρνει καν την επιδότηση που δικαιούται. Έχει σταματήσει εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχει τραπεζικά δάνεια η Χρυσή Αυγή? Πώς τα βγάζει πέρα? Ούτε 1 ευρώ. Τα βγάζει πέρα με τις συνδρομές των βουλευτών, με τα χρήματα που παίρνουμε εμείς από την βουλευτική αποζημίωση. Στους άλλους βουλευτές των άλλων κομμάτων δεν τους φτάνουν για να ζήσουν, λένε, τα χρήματα που παίρνουν. Εμάς μας φτάνει για να ζήσουμε μια χαρά και για να δίνουμε και το μισθό μας στο κόμμα. Και μην ξεχνάμε. Αν αρχίσουν να σας κόβουν χρήματα τώρα, ο Ηλίας Κασιδιάρης κατέθεσε προχθές ότι στην πραγματικότητα μου κόβεται όλο το μισθό, γιατί το μισό μου μισθό το δίνω στο κόμμα, το μισό μου μισθό μου τον κόβετε τώρα εσείς. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε τον αγώνα,
έδωσε. Θα κόψουμε και άλλα προσωπικές μας ανάγκες και θα συνεχίσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και δικαστήριο. Πληρώνουμε και δικηγόρους καθημερινά για να τα βγάλουμε πέρα σε αυτή την γελία δίκη η οποία γίνεται. Εντάξει? Υπάρχει λοιπόν μία τροπολογία. Θέλω να σε πάω εδώ. Επέτρεψε μου, σου λέω κάτι. Δεν σταματήσαμε στις φυλακίσεις και στις δολοφονίες των αδερφών μας. Θα σταματήσουμε τώρα επειδή μας κόβουν το μισθό. Πλάκα κάνουμε. Γελάμε μαζί τους. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια τροπολογία, τη διαβάζω τώρα στο News Bob. Θεσπίζουν ακατάσχετο για τα δάνεια των κομμάτων. Και αυτό είναι μια πρόκληση κατ' εμέ για το δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Επιχειρούν με ειδική διάταξη να θεσπίσουν την προστασία των κομμάτων από τις τράπεζες και τα αναξόφλητα κόκκινα δάνειά τους. Ναι. Δεν έχετε εσείς δανεισμό, οπότε δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι από αυτό. Εμείς έχουμε φοβηθεί με τίποτα γενικά. Μάλιστα. Αυτό πώς το κρίνεις, αυτό, ένα γρήγορο σχόλιο. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Το είχα διαβάσει και εγώ εχθές, την είχα δει την τροπολογία, γιατί συζητούσαμε ένα άλλο νομοσχέδιο στην Βουλή εχθές. Αλλά υπήρχε παράλληλα μια επιτροπή που έτρεχε, που στην επιτροπή αυτή ήρθε αυτή η τροπολογία. Θα συζητηθεί σε λίγες μέρες στην Ολομέλεια για αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει. Γι' αυτό θέλουν να μας αποβάλουν από την αίθουσα. Γι' αυτό. Γιατί όταν η Χρυσή Αυγή μέσα, όλα αυτά θα ακουστούν. Και θα ακουστούν και θα τα μάθει ο ελληνικός λαός και θα τους τα πούμε κατά μούτρα. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό που μου διάβασες πριν από λίγο επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που σου έλεγα. Ότι είναι μια συνωμοταξία μεταξύ τους. Μια παρέα η οποία λιμένεται τον ελληνικό πλούτο. Αυτό είναι. Μοιράζουν λεφτά μεταξύ τους. Πώς είναι δυνατόν οι κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επισήμως χρωστάνε από 180-200 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, να μην τα δίνουν και τα κόμματα να λειτουργούν κανονικά. Η οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση δεν θα έχει βάλει λουκέτο. Δεν θα έχει κατασχέσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. Πώς είναι αυτοί, τι είναι δηλαδή. Αυτοί και ψηφίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και εκμεταλλεύονται τα πάντα και οι νόμοι είναι δικοί τους και δεν δίνουν και μία δεκάρα πουθενά. Αυτό είναι το παρεάκι τους που σας έλεγα πριν από λίγο. Mm-hmm. Ψηφίζουν για πάρτι τους. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχουν κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις των Ελλήνων. Παίρνουν 400 και 500 ευρώ οι συνταξιούχοι μας και οι νεολαίοι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή και κάνουν κάποιες δουλειές του ποδιαριού, ό,τι βρούνε. Αλλά τα κόμματα παίρνουν ακόμα κρατική επιχορήγηση. Γιατί να παίρνουν τα κόμματα κρατική επιχορήγηση? Ειδικά στα χρόνια αυτά που μιλάμε τώρα. Το ξέρετε ότι φέτος θα δοθούν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ στα κόμματα. Γιατί να δοθούνε? Να τα δώσει τα λεφτά αυτά στον ελληνικό λαό. Και μην ξεχνάμε ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είχε κάνει από βήματος βουλής, όταν είχε γίνει το περιστατικό με τη Μάδρα, με τους πληγέντες που γίνει μεγάλη καταστροφή, είχε βγει και είχε πει: από τη Χρυσή Αυγή παρακρατάτε ένα μεγάλο όλο το ποσό που έχουμε να πάρουμε το 2013. Ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Και είπε ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος: μην μας τα δώσετε εμάς, βγάλετε όμως ένα εκατομμύριο από αυτά και πηγαίνετε δώστε τα στους ανθρώπους της Μάδρας. Ούτε αυτό δεν δέχτηκαν αυτοί οι απαράδεκτοι. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε τώρα. Mm-hmm. Δεν δίνουν ούτε το αγγέλιο τους νερό. Και όχι από πράγματα που είναι δικά τους και τους ανήκουν, από την περιουσία του ελληνικού λαού. Γιάννη Λαγέ, το ένα ερώτημα φέρνει το άλλο, αλλά ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Τελειώσαμε τη συνέντευξη. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Τώρα τους χαρακτηρισμούς λίγο τους αφαιρώ, αλλά εντάξει, έγινε μια κουβέντα. Καταλάβαμε λιγάκι τι ακριβώς γίνεται, ποιο είναι το σκεπτικό. Ελπίζω να μην σε φέραμε σε δύσκολη θέση. Θα μου επιτρέψεις να κλείσω και εγώ βλέποντας δύο κουβέντες, να μην αφαιρεθεί τίποτα από τους χαρακτηρισμούς που είπα. Δεν θέλω. Εσύ πολύ καλά κάνεις και δεν τους δέχεσαι. Καλά κάνεις, είναι δικό σου θέμα αυτό. Εγώ είμαι υπεύθυνος των λεγόμενων μου. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για ό,τι έχω πει. Είναι προδότες, ανθέληνες και πολεμούν την Ορθοδοξία μας. Με καλύπτει η δήλωσή σου. Δεν παίρνω τίποτα πίσω από αυτό που είπα. Θα τους πολεμήσουμε μέχρι τέλους για Ελλάδα και πατρίδα. Με καλύπτει η δήλωσή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είστε καλά.